Καλημερίζω τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Ολγυράκη. Είμαι μια χαρά και να ευχηθώ καλή χρονιά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Καλά να είστε. Σας ευχαριστούμε και αντευχόμαστε. Λοιπόν, στη χθεσινή ημέρα εσείς βγάλατε και έξω δημόσια αυτή την κοινή προσπάθεια που κάνετε ως φορείς, είπε εσύ η περιφέρεια, για τον εμβολιασμό. Δώστε μας λιγάκι το δικό σας το στίγμα. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε ο κόσμος να εμβολιαστεί και με το αντιγρυπτικό και έναντι του COVID-19. Είναι μία περίοδος όπου με την αμέσως μετά την εορταστική περίοδο και με τη διάνυξη των σχολείων αναμένεται να έχουμε περαιτέρω έξαρση της, και της εποχικής γρίπης. Ταυτόχρονα κυκλοφορούν και πολλές άλλες ιώσεις του αναπνευστικού και ο COVID δεν έχει φύγει, είναι εδώ. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, οπότε θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ενημερωμένος, απλά θα πρέπει να πιστεί ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Διότι έτσι προστατεύει και τον εαυτό του και τους γύρω του. Mm. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Αναφέρεστε κυρίως στους άνω των 60-65 και στα παιδιά, κύριε Πατριανάκο. Άνω των 60, κάτω των 5, εγκυμοσύνη, όσοι δουλεύουμε σε χώρους, υγειονομικούς χώρους, γεροκομεία, κλειστά περιβάλλοντα, όσοι είναι σε ανοσοκαταστολή, όσοι έχουν χρόνια νοσήματα, αναπνευστικά, καρδιολογικά. Αυτοί θα πρέπει να προστρέξουν στον εμβολιασμό. Mm-hmm. Κυρίως ευπαθείς ομάδες. Αλλά είτε είσαι σε ευπαθή ομάδα ή δεν είσαι σε ευπαθή ομάδα, νομίζω ότι τα μέτρα προσωπικής υγιεινής που έχουν μπει στη ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια με την πανδημία, ότι θα πρέπει μάλλον να διατηρηθούν, γιατί θα πρέπει να έχουμε τον έλεγχο και την εικόνα, κυρίως τον έλεγχο, αυτό που συμβαίνει και στις μεγάλες τις διοργανώσεις και στις μαζόξεις και μέσα στα σχολεία και μέσα στις οικογένειες, έτσι. Ναι, ναι, και να σας πω κάτι, αυτή η προστασία, η προσωπική υγιεινή είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Απλά τώρα μετά την πανδημία του COVID-19 όλοι μας καταλάβαμε πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτά τα μέτρα προσωπικής υγιεινής. Πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη μείωση της μετάδοσης αυτών των νοσημάτων. Και μάλιστα και σε μια περίοδο που, ξέρετε, πολλά πράγματα μας συμβαίνουν μαζεμένα, διότι δεν είναι μόνο η έξαρση ιώσεων γρήπης ή ο COVID που είναι εδώ, όπως είπατε πριν από λίγο, έχουμε τις συλλήψεις με τα φάρμακα, είναι όλα αυτά τα οποία ακούγονται, είναι η κατάσταση μέσα στον χώρο των νοσοκομείων, είναι όλα αυτά τα οποία ακούγονται και μας ανησυχούν πολύ περισσότερο, μας προβληματίζουν πολύ περισσότερο. Εννοείται ότι μας προβληματίζουν, αλλά μιλώντας για το εμβόλιο, ξέρετε, ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε το κάλιον προλαμβάνει ή θεραπεύει. Με το εμβόλιο θέλουμε αυτό το πράγμα, το προλαμβάνει. Διότι εάν μειωθεί ο πολλασμός μιας νόσου, τότε πλέον δεν θα απαιτηθεί και το θεραπεύει. Mm-hmm. Και έχουμε και μια νέα μετάλλαξη η οποία θεωρείται ότι μπορούμε να την περάσουμε πάρα πολύ εύκολα, κύριε Πατριανάκο. Να το δούμε. Ναι. Τα πρώτα στοιχεία αυτό δείχνουν, αλλά ας το δούμε. Ναι. Καλό είναι να προφυλασσόμαστε. Καλό δεν είναι να επαναπαυόμαστε. Πρέπει να δράσουμε δραστικά και με τα μέτρα αυτά τα οποία προτείνουμε και τα οποία προτείνει και ο ΕΟΔΗ. Έτσι. Mm-hmm. Σωστά. Ούτως ή άλλως, από ό,τι βλέπα τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μόνο με στοιχεία μπορείς να μιλήσεις έτσι αριθμητικά. Κρατάω αυτό που λέτε, να το δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Είναι μια μετάλλαξη η οποία είναι αυτή την ώρα, έχει παρουσιαστεί σε 38-39 χώρες. Έχουν παρουσιαστεί τέτοιου είδους κρούσματα και στην Ελλάδα, αλλά κρατάω αυτό που λέτε, το σέβομαι. Εσείς είσαστε οι επιστήμονες, να το δούμε. Για να... Όχι, όχι. Εγώ δεν λέω ότι είναι πιο επικίνδυνο. Έτσι μην παρεξηγηθώ με αυτό που είπα. Ναι, ναι, όχι, δεν, ναι, δεν σας παρεξηγώ. Ναι, ναι, είναι μια μετάλλαξη η οποία δεν φαίνεται να έχει μεγαλύτερη θνητότητα από την προηγούμενη, αλλά είναι εδώ ο COVID. Δεν έχει φύγει. Είναι αυτό που τονίζετε σε όλες τις εκφάνσεις όλοι σας, ότι πραγματικά ο κορονοϊός είναι εδώ. Κύριε Πατριανάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.